Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι, τι κάνετε, πως είστε. Βρισκόμαστε στο Final Fantasy Dissidia NT. Επιτέλους το Dissidia έρχεται στις κονσόλες, ένα από τα πιο όμορφα arcade της Square Enix, το οποίο μετά από μια πληθώρα τίτλων σε handheld κονσόλες έρχεται στο PS4. Αξίζει όμως ή όχι, το transition πως έγινε? Για να δούμε λοιπόν. Μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι συναντάμε ένα μικρό σχετικά μενού, ένα online mode, ένα offline mode, το story mode και φυσικά τα options και το shop. Στο shop, στο οποίο μπορείτε να αγοράζετε διάφορα μικρά πραγματάκια, τα treasures δηλαδή, που απλά ομορφαίνουν το χαρακτήρα σας. Το tutorial που είναι βασικό για κάθε παιχνίδι. Ξεκινάμε με το πρώτο πρόβλημα του παιχνιδιού, αν και δεν μου αρέσει να ξεκινάμε προβλήματα, το story mode. Όπως βλέπετε, το record έχει γίνει σχετικά νωρίς από όσο έχω παίξει το παιχνίδι, στο οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε progress στο story mode, να δούμε την ιστορία, όχι να παίξουμε, διότι αυτό συμβαίνει μόνο levelάροντας το χαρακτήρα και ξεκλειδώνοντας μεμόρια. Έτσι λοιπόν, για κάθε level παίρνουμε και ένα μεμόρια, ξεκλειδώνουμε ή κάνοντας διάφορα, παίζοντας αρκετά το παιχνίδι, ξεκλειδώνουμε τα μεμόρια, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε το story χωρίς να συμμετέχουμε σε αυτό, απλά το παρατηρούμε. Ένα σχετικά καλό roster με χαρακτήρες από προηγούμενα Dissidia και φυσικά από πολλά Final Fantasy, με πολλούς αγαπημένους χαρακτήρες. Φυσικά εγώ επιλέγω τον Squall Leonhardt, μιας και φαν του Final Fantasy 8 ως το κορυφαίο Final Fantasy για εμένα. Διαλέγουμε λοιπόν τον Squall, ο οποίος βρίσκεται στην κατηγορία Assassin. Φτιάχνουμε τα abilities όπως εμείς θέλουμε. Μπορούμε να έχουμε buff, μπορούμε να έχουμε debuffs, μπορούμε να έχουμε special abilities. Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς προχωράει ο χαρακτήρας μας, levelάρει. Άρα έχουμε έναν τρόπο το παιχνίδι να μας δίνει ένα time consuming steal, κάνοντας φυσικά όλους τους χαρακτήρες μας στα μεγαλύτερα level. Εδώ διαλέγουμε το Summon, το οποίο είναι βασικό ability του παιχνιδιού. Σπάζοντας τους κρύσταλους στη μέση, μπορούμε να καλέσουμε ένα από τα Summon μας και να spread havoc, που λένε και στο χωριό μου, στους αντιπαλούς μας. Σίγουρα ενδιαφέρον. Αν παίξουμε στο offline mode, το παιχνίδι είναι πιο, διαλέγουμε πιο πολύ εκεί. Το δικό μας Summon εδώ πάει με βάση τους ψήφους ή αν ο καθένας ψηφίσει από ένα random. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το target system παραμένει το ίδιο, τα γραφικά είναι απίστευτα όμορφα σε σχέση με τα handheld. Αυτό έλειπε, έτσι. Δεν θα θέλαμε να δούμε ένα handheld port στην τελευταία generation κονσόλα. Ο χαρακτήρας μας, μπορούμε να διαλέξουμε έναν αντίπαλο, να φοκουσάρουμε το εχθρό μας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν 3 μπάρες στην κάθε ομάδα. Όταν αυτές οι μπάρες φτάσουν στο 0, χάσατε. Οι μάχες γίνονται, είναι σχετικά απλές. Όπως βλέπετε στο κάτω αριστερά του HUD, βλέπουμε τα abilities τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Στο Squall έχω βάλει ένα buff για το damage και ένα poison, ένα debuff, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να κερδίσουμε. Το score είναι 1-0 υπέρ μας. Και η μάχη συνεχίζεται. Ο χάρτης είναι αρκετά όμορφος. Βέβαια, το πρόβλημα το οποίο έχω στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το γεγονός ότι μου δημιουργεί μικρά θεματάκια, επειδή δεν μπορώ εγώ ο ίδιος να λεβελάρω με την ησυχία μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που είμαι λοκαρισμένος στο online mode ή στο single player, single mode, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω για να levelάρω παραπάνω και πιο γρήγορα και άλλο το story mode, σύνοτι δεν συμμετέχω ίδιος στο story mode, κάτι το οποίο είναι ένα μείον για μένα σε βασικά RPG παιχνίδια. Θες να είσαι ένα με την ιστορία, όχι κανένα. Γενικά το παιχνίδι είναι αρκετά διασκεδαστικό και πέρασα αρκετές ώρες έχοντας ξεκλειδώσει αρκετά την ιστορία και τερματίσει φυσικά. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Βέβαια, η βαθμολογία δεν θα κακολογήσει το παιχνίδι. Το Dissidia NT Final Fantasy λοιπόν
στο Lama Games TV θα πάρει ένα 8. Δύο μεγάλα λάθη τα οποία γίνανε και δώσανε το 8. Πρώτον, το λοκαρισμένο story mode που δεν μας επιτρέπεται να το δούμε αν δεν παίξουμε είτε το Battle Royale με τα bots είτε το online mode, και φυσικά το γεγονός ότι είναι πολύ μικρής διάρκειας το story mode. Θέλαμε παραπάνω. Λοιπόν, Square, πρέπει να μιλήσω. Οπότε λοιπόν, αν κάποιος με ακούει εκεί στη Square, φροντίστε την επόμενη φορά που θα κυκλοφορήσετε αυτό το έπος να μας αφήσετε να είμαστε μέρος της ιστορίας του παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω, εγώ συστήνω ανεπιφύλακτα να το πάρετε παρότι το 8. Σίγουρα θα χρειαστείτε PlayStation Plus για να ευχαριστηθείτε το online, το οποίο παραδόξως προσφέρει πιο γρήγορο XP από το Battle Royale. Αυτά λοιπόν από εμένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και φυσικά να ευχαριστήσω τη CD Media για την παροχή του τίτλου. Καλό βράδυ!